Ο μήνα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά λόγω των ανέμων που πλέουν σε όλη τη χώρα. Στα πλαίσια αυτά, σε ισχύ τέθηκε και στην Ξάνθια, απαγόρευση κυκλοφορία πλήν προσκυνητών και μονίμων κατοίκων για του οποίου προηγουμένω θα γίνεται καταγραφή των οχημάτων του και ειδικότερα στο ευπαθέ παριαστικό δάσκο περικλείεται από τους δρόμους Κυμαρίων, Παναγίας Αρχαγγελιώτησης και Παναγίας Καλαμούς προς το 4,5 χιλιόμετρο Ξάνθης Σταυρούπολης, καθώς επίσης και του δρόμου που οδηγεί στην Εκκλησιαστική Σχολή στη θέση του Προφήτη Λία. Η απαγόρευση ισχύει για τις ημέρες και ώρες που αυτές θα ανακοινούνται στο διάστημα αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ειδικά για την περίοδο μέχρι 31 Αυγούστου, έπειτα από εισήγηση τη πυροσβεστική υπηρεσία, η απαγόρευση μπορεί να ισχύσει και χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Την εφαρμογή για όλο το 24ωρο έχουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθη σε συνεργασία με του λοιπού εμπλεκόμενου φορεί, ειδικά για το περιεστικό δάσο τη Ξάνθη. Εφαρμόζεται πρόγραμμα επιφυλακών και περιπολιών φορέων και εθελοντικών ομάδων για την υποβοήθηση του έργου φύλαξη τη Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Αστυνομική Διεύθυνση για την τρέχουσα εντυπιακή περίοδο, το οποίο. Έπειτα από όσα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που έγινε και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τι εθελοντικέ οργανώσει και ειδικότερα του Σεμαρίτε, τον προσκοπισμό, τη λέσχη τετρακίνηση, το τηλεθρά, το μοτοσυκλετιστικό όμιλο, τον κυνηγητικό σύλλογο και την αερολέσχη εξάνθηση, η οποία μάλιστα θα διαθέσει ένα μικρό αεροπλάνο, δύο θέσεων σε ένα περιπολία, κυρίως από ώρες, όταν οι καιρικέ συνθήκες το επιτρέπουν, την ομάδα διάσωσης και τη λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων και φυσικά το τέταρτο σώμα στρατού. Τέλο, ο Δήμο του καλείται να διοργανώσει πρόγραμμα επιφυλακών και περιπολιών για τη φύλαξη του ευπαθού περιαστικού δάσου του οικισμού Τοξοτών Γαλάνη.